Φαίνεται ότι ξημέρωσε μια καλή μέρα για την κάμπο της Αργολίδας, για τους παραγωγούς της Αργολίδας, οι οποίοι περνάνε δύσκολες στιγμές εξαιτίας καταρχήν του παγετού και κατά δεύτερο λόγο για όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά και την αύξηση της ενέργειας και την αύξηση των αγροτικών εφεδίων. Σήμερα κατατέθηκε η τροπολογία στην Βουλή σχετικά με την προκαταβολή την οποία είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Γεωργίας κατά τη συνάντηση 10 Μαρτίου που έγινε στο Υπουργείο. Θεωρούμε ότι κατά κάποιο τρόπο αποκαθίσταται η αξιοπιστία του Υπουργείου απέναντί μας στις δεσμεύσεις της. Ζητάμε αυτό το ποσό των 300 ευρώ να καταβληθεί άμεσα στους παραγωγούς και από ό,τι φαίνεται και από τις προσπάθειες του βουλευτή του κυβερνήτος κόμματος, του κ. Ανδριανού, ο οποίος την τροπολογία αυτή θα την προχωρήσει για να πάρει άμεσα ΦΕΚ, θα πάρουμε την προκαταβολή το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου, το οποίο κατά τη δήλωση και του Υπουργού του κ. Γεωργαντά αφορά το 60% της αποζημίωσης. Βέβαια, η καθολική απέτηση των παραγωγών της Αργολίδος είναι το ποσό των 300 ευρώ να είναι η ελάχιστη καταβολή αναστρέμα, ασχέτως το πού διακινηθήκανε. Μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι προϊόν προβληματικό, ένα προϊόν το οποίο έχει πάθει ζημιά και αυτό, σε συνθήκες που ήταν για 10-12 ώρες κάτω από το 5 βαθμούς θερμοκρασία. Κάτω του μηδενός. Κάτω του μηδενός, βεβαίως. Και θεωρούμε ότι το ποσό αυτό θα καλύψει κατά κάποιο τρόπο τις φροντίδες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πούλησαν στην τιμή των 22 λεπτών, που είναι η τιμή ασφάλισης του προϊόντος. Οπότε δικαιούνται αυτό το 300 ευρώ αναστρέμα να το πάρουν όλοι οι παραγωγοί. Να είναι το ελάχιστο ποσό. Από εκεί και πέρα, οι αποζημιώσεις θα γίνουν με βάση τις εξατομικεύσεις. Ήδη προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς οι γεωπόνοι. Από ό,τι διαβάσαμε χθες, πιθανόν να δουλεύουν και Σάββατο Κυριακή. Πιστεύουμε ότι τα απορίσματα σε μικρό χρονικό διάστημα θα κινητοποιηθούν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ για να γίνει άμεσα μέχρι τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έθεσε ο κύριος Γεργαντάς σε σχετική επερώτηση του βουλευτή της Αργολίδας του Κινάλ, του κυρίου Πουλά, ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε εξοφληθεί. Βέβαια, αυτός ο μήνας που χάθηκε έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Πιστώσεις οι αγρότες μας δεν έχουν. Αυτό το μπρος-πίσω δημιούργησε μια αμφιβολία στους προμηθευτές μας, οι οποίοι δεν δέχονταν να μας πιστώσουν, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει πίσω οι καλλιέργειες. Το μόνο αισιόδοξο είναι ότι είναι λίγο όψιμη χρονιά και ίσως να προλάβουμε κάτι, αν πάρουμε λεφτά μέχρι τέλος του Μαΐου, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να σώσουμε την επόμενη χρονιά. Θα θέλαμε βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή όλη η παραγωγή μας, με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις, έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε κυρίως τον βουλευτή του κυβερνήτος κόμματος, κ. Ανδριανού, ο οποίος το πάλεψε πάρα πολύ για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Από ό,τι φαίνεται θα υλοποιηθεί. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συνοχωρήτη, ο οποίος και αυτός μας βοήθησε πάρα πολύ, όπως και τους βουλευτές των άλλων κομμάτων, οι οποίοι ήταν συμπαραστάτες μας. Αλλά τον καθοριστικό ρόλο τον έπαιξαν οι αγρότες μας, οι οποίοι με τη μαζική συμμετοχή τους απόδειξαν ότι για να μπορέσεις να πετύχεις κάτι θα πρέπει να αγωνιστείς. Δεν σου χαρίζεται τίποτα, δυστυχώς.